η ελληνική κοινωνία για το ολοκαύτωμα? Πόσο αντισημίτες είναι οι Έλληνες? Σε αυτά και άλλα ερωτήματα ταμπού έρχονται να δώσουν κάποιες πρώτες απαντήσεις δύο έρευνες που έγιναν υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονία και παρουσιάστηκαν στη Βρετανική Πρεσβεία. Όπως και άλλες παλιότερες σχετικές έρευνες, δείχνει ανησυχητικά υψηλά ποσοστά αντισημιτισμού και αρνητικών προσλήψεων για το ολοκαύτωμα. Θέλω να σας δείξω λίγο το πρόβλημα το οποίο έχει η Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες. Όπως βλέπετε στο κέντρο της οθόνης, το ποσοστό το οποίο βγαίνει σαν μέσος όρος είναι 24%, ας πούμε, ποσοστό αντισημιτισμού στο σύνολο των χωρών που ερευνήθηκαν. Το αντίστοιχο ποσοστό της Ελλάδας είναι 69%. Δεν θέλω να πάρετε το νούμερο κυριολεκτικά, γιατί όπως σας είπα μπορεί να ασκηθεί πολύ μεγάλη κριτική, αλλά συγκριτικά με άλλες χώρες. Για παράδειγμα, η Γερμανία έχει 27% και η δεύτερη στη σειρά, πρέπει να σας πω ότι πρωτεύσαμε χώρα στην Δυτική Ευρώπη, είναι η Γαλλία με 37%. Τρεις ερωτήσεις βάζουν τα δάκτυλα επί των τύπων των ύλων και οι απαντήσεις είναι καταπέλτης. Το ερώτημα αν οι Εβραίοι εκμεταλλεύονται το ολοκαύτωμα, θα ήθελα να κοιτάξεις δύο ακραίες στήλες δεξιά. Το συνολικό ποσοστό αυτών των οποίων συμφωνούν ξεπερνάει το 65%. Οπότε είναι πολύ σημαντικά αυξημένο και με τη διεθνή παρουσία αυτού του ερωτήματος σε άλλες αντίστοιχες έρευνες. Αυτή ήταν μια ερώτηση την οποία πιστεύαμε εμείς αρχικά ότι δεν θα είχε σημαντικά ποσοστά λόγω του ότι ήταν ακριβώς διατυπωμένη με έναν πολύ οξύ τρόπο. Αν συμβαίνει στην Παλαιστίνη ακριβώς αυτό το οποίο συνέβη στο ολοκαύτωμα, και βλέπετε ένα κατά τη γνώμη μου από τα πιο σοκαριστικά στοιχεία της έρευνας, ότι ένα 65% των Ελλήνων θεωρεί ότι αυτό το οποίο γίνεται στην Παλαιστίνη έχει χαρακτηριστικά γενοκτονία σε φάμιλες με το ολοκαύτωμα. There is a difference. You can be critical of Israel, of what it does vis-à-vis the Palestinians, but on the other hand, you don't necessarily have to be anti-Semitic. Στο ερώτημα «Τι σας έρχεται στο νου όταν ακούτε τη λέξη ολοκαύτωμα» δίνονται εθνοκεντρικές απαντήσεις, δηλαδή ερμηνεία της ιστορίας, μέσα από τις θυσίες κυρίως του ελληνικού λαού. Θέλαμε να δούμε σε ποιο βαθμό έχει αφομοιώσει η ελληνική κοινωνία την έννοια του ολοκαυτώματος ως κάτι ξεχωριστού, για να μην πω μοναδικού. Όπως φαίνεται, η μία ερώτηση την οποία θέσαμε ήταν για το Δίστομο και τα Καλάβρητα, τα μαρτυρικά χωριά της κατοχής τα οποία κάηκαν από τους Γερμανούς. Η δεύτερη ερώτηση ήταν για το Auschwitz. Η τρίτη ερώτηση παρέπεμπε στον πόλεμο του 1821, Ζάλογο και Αρκάδη. Η τέταρτη ερώτηση ήταν «Δεν γνωρίζω, δεν έχω άποψη». Η τέταρτη ήταν «Τίποτα από τα παραπάνω» και η πέμπτη «Δεν γνωρίζω, δεν έχω άποψη». Αν θα δείτε, το Auschwitz βέβαια είναι σημαντικά πρώτο, αλλά παίρνει λιγότερο από 50%. Ένα ιδιαίτερο χαμηλό ποσοστό θεωρούμε για μια λέξη κατεξοχήν, θα έλεγα, σύμβολο του τι συνέβη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε σχέση με τη γενοκτονία των Εβραίων. Αν μάλιστα προσθεθούν τα δύο γεγονότα της ελληνικής ιστορίας, Ζάλογο Αρκάδη και Καλάβρητα Δίστομα, παίρνουν ακριβώς το ίδιο ποσοστό. Δηλαδή, ήδη ως κοινωνία έχουμε ένα πρόβλημα να αντιστοιχίσουμε την έννοια του ολοκαυτώματος με τη γενοκτονία την εβραϊκή, με τη ΣΟΑ, στο τι ακριβώς συνέβη και σε ποιον αντιστοιχεί κατά κάποιο τρόπο αυτή η έννοια. Όπως θα δούμε, αυτό έχει μεγάλη σημασία παρακάτω, γιατί αναπτύσσονται ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των δύο ομάδων οι οποίες υπέφεραν κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, αλλά και γενικότερα στη διάρκεια της ιστορίας. Η λογική αυτή του θύματος, τόσο σε προσωπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, η κουλτούρα θυματοποίησης κυρίως όμως, το γεγονός ότι γινόμαστε socialized, κοινωνικοποιούμαστε μέσα από μια λογική θύματος, δημιουργεί ένα είδος ανταγωνισμού με άλλες ομάδες που δεν τις θεωρούμε δικές μας, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες ως θύματα στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Η ερμηνεία του φαινομένου δεν είναι τόσο απλή. Οι άνθρωποι που εμπιστεύονται μεγάλα ποσοστά κοινωνικής εμπιστοσύνης, άνθρωποι που πιστεύονται τους γύρω τους, είναι λιγότερο αντισημίτες. Επίσης, βλέπουμε ότι η εκπαίδευση, χωρίς αυτό φυσικά να είναι μάλλον μια έκπληξη, η υψηλότερη εκπαίδευση συνδυάζεται με χαμηλότερα ποσοστά αντισημιτισμού. Η ιδεολογία, όπως είπε ήδη και ο Γιώργος, σε μεγάλο βαθμό δεν είναι καλός παράγοντας εξήγησης των τάσεων αντισημιτισμού. Στο βαθμό που εξηγεί, που μας διευκολύνει να καταλάβουμε κάποια πράγματα, είναι μόνο σε μια λογική παραβολής, ότι δηλαδή τα άκρα είναι κυρίως δείχνουν υψηλότερα ποσοστά αντισημιτισμού. Παρά τις δυσκολίες, γίνονται σταθερά βήματα προόδου. Το 2013
Έλληνας πρωθυπουργός επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη συναγωγή Θεσσαλονίκης. Το Σεπτέμβριο του 2014 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε τον νόμο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Πάρα πολύ σημαντικό. Και το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του Εβραϊκού Νεκροταφείου στο χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το συγκλονιστικό τελείωμα της έρευνας, όπως μας έχει διανεμηθεί, ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε αντιληφθεί όλοι οι Έλληνες πολίτες ότι το ολοκαύτωμα μας αφορά. Και μας αφορά διότι, δια του ολοκαυτώματος, υπήρξε η εξαφάνιση, η σχεδόν εξαφάνιση ενός ολόκληρου κομματιού του ελληνικού πληθυσμού, του εβραϊκού πληθυσμού της Ελλάδας, Ελλήνων πολιτών με Εβραίων Ελλήνων πολιτών.